Λοιπόν, επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο στούντιο της Κρήτη TV ζωντανά με τον κύριο Γρηγόρη Πασπάτη. Συζητάμε πολιτικά, αυτοδιοικητικά, ιατρικά, μια εφόλης ύλης συνέντευξη. Κύριε Πασπάτη, στο προηγούμενο μέρος μιλήσαμε για τα πολιτικά. Σας ρώτησα αν θα είστε υποψήφιος βουλευτής. Σε αυτό το μέρος θέλω να πούμε τα δημοτικά, αλλά θέλω πρώτα να σας ρωτήσω. Είναι η τρίτη φορά που εκτίθεστε για την Ελληνική Βουλή, τέλος πάντων, ως υποψήφιος βουλευτής. Και θα εκλεγώ τώρα. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Το πιστεύετε? Ναι, το πιστεύω ότι θα εκλεγώ τώρα. Γιατί βλέπω ότι έχω πια μια... υπάρχει μια αθρηστική επίδραση σε ορισμένα θέματα, πολιτικά πάντα. Και νομίζω ότι έχω αυτή την αίσθηση, δηλαδή, ότι αρχίζω να εκφράζω μεγαλύτερες μάζες από αυτές που εξέφραζα το 19. Οι συσχετισμοί δηλαδή αλλάζουν, το βλέπετε αυτό? Δεν είναι θέμα συσχετισμού, είναι θέμα ο κόσμος. Και μέσα στο ψηφοδέλτιο. Είναι θέμα ο κόσμος πώς το βλέπει. Δεν είμαι, σας ξαναλέω, μετά θα με εκλέξει ο κόσμος, δεν με εκλέξει το ψηφοδέλτιο. Βλέπετε δηλαδή από τον κόσμο μια άλλη αποδοχή. Ναι, μεγαλύτερη αποδοχή. Ναι. Μια μεγαλύτερη αποδοχή. Και τη βλέπω όχι γιατί άλλαξα εγώ κάτι. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, θέλω να πιστεύω ότι οι απόψεις τις οποίες είχα, αν και πολλοί μπορεί να διαφωνούσαν, να συμφωνούσαν κτλ., πάντα είχαν ένα πολιτικό υπόβαθρο και ένα ουσιαστικό υπόβαθρο. Πιστεύω ότι με τον καιρό αρχίζω να κερδίζω μεγαλύτερες ομάδες πολιτών. Αυτό πιστεύω. Μάλιστα. Κύριε Πασπάτη, είτε εκλεγείτε βουλευτής, ναι, είτε όχι. Υπάρχει ένα αίτημα από την παράταξή σας εδώ τοπικά, ναι, δηλαδή εννοώ από την τοπική Νέα Δημοκρατία και τη βάση εδώ, που λένε ότι στις επόμενες δημοτικές εκλογές θα ήθελα να σας δουν υποψήφιο δήμαρχο. Το σκέφτεστε αυτό εσείς? Όχι. Είμαι απόλυτος σε αυτό το θέμα. Εμένα ο κύκλος μου στην τοπική αυτοδιοίκηση ολοκληρώνεται του χρόνου το Δεκέμβριο. Δηλαδή εννοώ... Δεν κάνετε καμία σκέψη γύρω από αυτό? Όχι. Γιατί πιστεύω ότι έχω αυτά που ήταν να δώσω εγώ σαν Γρηγόρης Πασπάτης τα έδωσα. Τα έδωσα βασικά μέσα από τη Δύναμη Πολιτών, στην οποία ήμουν από τα βασικά στελέχη. Τα έδωσα μαζί με τον Βασίλη τον Λαμπρινό. Νομίζω ότι ολοκληρώνεται ένας κύκλος, τουλάχιστον για μένα, του χρόνου το Δεκέμβριο, που δεν θα είμαι υποψήφιος με καμία ιδιότητα στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Κύριε Πασπάτη, είναι μια παράταξη την οποία φτιάξατε όμως. Την αφήνετε εσείς και εσείς. Δεν την αφήνω, προσέξτε. Την αφήνετε. Ναι, προσέξτε. Την αφήνει και ο κύριος Λαμπρινός. Δεν το ξέρω. Αυτό πληροφορηθήκαμε την περασμένη εβδομάδα. Είχαμε εδώ τον κύριο Πατακό που μας είπε για την περιβόητη εκείνη συνάντηση στην δημοτική ομάδα που ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται. Λοιπόν. Και αναζητείται ένα νέο πρόσωπο ή τέλος πάντων ένα πρόσωπο που να ηγηθεί. Λοιπόν. Το δεύτερο εξάμηνο του 2013, ο Πέτρος Συνιωτάκης, εγώ και ο Βασίλης ο Λαμπρινός σκεφτήκαμε για να γίνει αυτή η δημοτική παράταξη. Κάντε πίσω μια αναδρομή, κύριε Συμβουλάκη, ποια ήταν η Ελλάδα του 2013, ποιο ήταν το Ηράκλειο του 2013, τι κοινωνικά προβλήματα υπήρχαν τότε, τι οικονομικά προβλήματα υπήρχαν τότε. Πιστεύω ότι τα αναγνώσαμε καλά και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο και κάναμε ένα εγχείρημα που δεν είχε ξαναγίνει σε μεγάλο δήμο της χώρας. Προσέξτε, σε μικρότερους δήμους είχαν γίνει αυτά τα πράγματα. Αλλά στον τέταρτο ή τρίτο δήμο της χώρας δεν είχαν ξαναγίνει τέτοια εγχειρήματα όταν οι ψηφοφόροι ξεπερνάνε τους 100.000 ανθρώπους. Αυτή απεχώρησε ο κύριος Συνιωτάκης. Εγώ έμεινα σταθερός με τον κύριο Λαμπερδό και με τους υπόλοιπους συνεργάτες. Ξαναπήραμε και τις δεύτερες εκλογές το 19. Ήταν κάτι που νομίζω ότι το αγκάλιασε κοινωνικά και πολιτικά η πλειοψηφία της πόλεως. Δεν μπαίνω στα τεχνικά έργα, γιατί και από αυτά νομίζω θα αφήσουμε μια παρακαταθήκη με σημειοφόρο το κέντρο της πόλεως, με σημειοφόρο το κέντρο και τα έργα τα οποία κάνει η ΔΕΙΑΗ, δεύτερη σημαία, πρώτη το κέντρο, δεύτερη σημαία. Καλά, εντάξει, αλλά δεν μπαίνω με πολλά προβλήματα όμως. Ναι, εντάξει, όλα γίνουν με προβλήματα. Αυτή τη στιγμή πραγματικά θα ήμουν χαρούμενος να συνεχίσει η Δύναμη Πολιτών, να συνεχίσει επικαιροποιώντας τις κοινωνικές και πολιτικές της βλέψεις και στο 2023, δηλαδή 10 χρόνια μετά από τότε που δημιουργήθηκε, για το αν θα είναι υποψήφιος, το αν ο κ. Λαμπρινός θα θέλει να είναι υποψήφιος ή όχι, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι κομψό να απαντήσω εγώ αυτή τη στιγμή. Έχει απαντηθεί. Δεν είναι αυτό. Θα ρωτήσετε τον ίδιο. Αυτό που ξέρω είναι. Θα τον προσκαλέσουμε εδώ να μας. Ναι. Αυτό που ξέρω ότι ο κ. Λαμπρινός δεν έχει καμία αρχομανία. Γελώντας πολλές φορές όταν είμαστε στο γραφείο του, μου λέει πότε θα διαβάσω αυτά τα 100 βιβλία τα οποία είναι δίπλα και δεν έχω χρόνο να τα διαβάσω. Νομίζω ότι έχει κάνει μια δεκαετή παρουσία η οποία είναι κατά τη γνώμη μου επιτυχής. Όλα τίθενται υποκρίση. Νομίζω ότι αυτό θα το δείξει βασικά η ιστορία. Τώρα, για το αν θα είναι ο ίδιος ή όχι, σας λέω, θα ρωτήσετε τον ίδιο, δεν είναι κομψό. Εγώ όμως, που είναι κομψότατο να απαντήσω, δεν θα είμαι. Ναι. Βλέπετε άλλα πρόσωπα όμως που να βγαίνουν, όχι, να εκφράζουν πρόθεση. Θα σας πω τι εννοώ. Το Ηράκλειο έχει επίσημα τώρα 180.000 ανθρώπους. Στην πραγματικότητα, ξέρετε κύριε Ζεβουλάκη, έχει 230 ή 240, γιατί πάρα πολλοί απογράφονται στην Ήπεθρο χωρίς να ζουν στην Ήπεθρο και ζουν στο Ηράκλειο. Και πολλοί δεν απογράφηκαν, ναι, λόγω της συνθήκης αυτής. Άρα, εκ του πληθυσμιακού μεγέθους, είναι ένα μακροπολιτικό μέγεθος, δεν είναι μικροπολιτικό μέγεθος. Είναι ένα μέγεθος στο οποίο οι κοινωνικές τάσεις, τα μεγάλα πολιτικά κόμματα, ας πάρουμε αυτή τη στιγμή τους δύο μεγαλύτερους πολιτικούς παίκτες, να χρησιμοποιήσουμε ένα ρόλο λίγο της Αργοτινής Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουν τοποθετηθεί τι θα κάνουν, τι θα κάνουν. Γιατί είναι μπροστά οι βουλευτικές. Επειδή προηγούνται. Διότι ακριβώς υπάρχει η βάσανο το ορόσημο των βουλευτικών εκλογών. Το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών. Το ποιοι θα είναι οι βουλευτές Ηρακλείου οι οποίοι θα εκλεγούν. Όλα αυτά θα επηρεάσουν πάρα πολύ τις εξελίξεις και την διάρθρωση των δημοτικών ομάδων οι οποίες έχετε θα ζητήσουν την ψήφο των... Ναι. Έχετε ξαναδεί εσείς όμως, και έχοντας και την εμπειρία του μπαμπά σας που ήταν, ναι, επιτυχημένος αυτοδιοικητικός και στο Δήμο Ηρακλείου, ναι, και όλα αυτά. Πάντα στην αντιπολίτευση όμως. Δεν έχει σημασία. Ναι, έχει σημασία αυτό. Ναι. Το λέω γιατί... και εσείς το 2002 στην αντιπολίτευση ήσασταν, αλλά σας αναγνώριζαν και σε εσάς και στον κύριο Μελά, ναι, ότι δεν κάνατε στήρα πολιτική. Ναι. Να ανακαλώ και το λέω. Θέλω να σας ρωτήσω όμως κάτι συγκεκριμένο και θα τα πούμε, ναι, και όλα αυτά τα παλιά. Έχετε ξαναδεί το Ηράκλειο ένα χρόνο πριν, 11 μήνες πριν από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, να μην συζητείτε τίποτα, να μην υπάρχει κανένα ενδιαφέρον, να είναι μια πόλη που πηγαίνει στον αυτόματο για το επόμενη μέρα? Εννοείται, προσέξτε, για να μην είναι αυτό. Όταν λέμε αυτόματο δεν εννοούμε τη δημοτική λειτουργία, γιατί η δημοτική λειτουργία είναι στο 100%, εννοώ με την έννοια ότι τα έργα εκτελούνται, υπάρχει... Εννοώ στις διεργασίες, ναι, δεν μπαίνω στη διαδικασία αυτή. Διεργασίες, κύριε Συμβουλάκη, κάτω από το τραπέζι γίνονται διεργασίες. Κάτω από το τραπέζι εννοώ συναντήσεις, συζητήσεις κτλ. Αλλά υπάρχει αυτό το ανάχωμα που λέγονται πολιτικές εκλογές. Και στο Ηράκλειο με συζητήσεις μόνο σε επίπεδο προσωπικών συζητήσεων, η πόλη του Ηρακλείου δεν μπορεί. Είναι πια πάρα πολύ μεγάλη για να συζητήσουμε πριν τοποθετηθούν οι δυνάμεις στις πολιτικές εκλογές. Θα σας ρωτήσω κάτι που δεν είναι κομψό, ναι, αλλά εγώ θέλω να το ρωτήσω. Το ξαναλέω, θα ήθελα να υπάρξει μία ομάδα όπως ήταν η Δύναμη Πολιτών. Και ξέρετε κάτι, να μιλήσουμε λίγο πιο πολιτικά. Τι έδωσε η Δύναμη Πολιτών στην ουσία? Να το πούμε μετά. Ναι, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Όχι, δεν θέλω να σας πω τεχνικά θέματα, πολιτικά θα σας πω, ναι, αυτό. Ναι. Τι έδωσε η Δύναμη Πολιτών ουσιαστικά? Στο Ηράκλειο παραδοσιακά εξελέγονται δήμαρχοι οι οποίοι ήταν από τον κομματικό χώρο του Πασόκ. Παραδοσιακά ήταν αυτό. Πολλοί από αυτούς, και ο συγχωρημένος ο Μανώλης ο Καρέλης, και ο Κώστας ο Αζλάνης μετά, και ο Γιάννης ο Κουράκης, διαφοροποιηθήκαν μερικές φορές από την κομματική. Δεν ήταν πάντα κομματικά υποταγής σε ό,τι τους έλεγε το Πασόκ. Όμως προήρχονται από αυτό το χώρο και ήταν λίγο πιο στενά τα πράγματα. Η Δύναμη Πολιτών αξιωματικά έδωσε ένα διακομματικό προσωπείο στη διοίκηση του Ηρακλείου. Ναι, αλλά... Και ας ήμουν εγώ πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Θα σας θυμίσω ότι και τη συγκυβέρνηση την εκπροσωπούσατε στην ομάδα αυτή. Δημάρ, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ναι, σας θυμίζω. Ναι, αλλά όμως. Δηλαδή τότε πράξη, νομίζω το 2013-2014 ο Ινιωτάκης εκπροσωπούσε το Πασόκ, εσείς τη Νέα Δημοκρατία, ναι, και ο κύριος Λαμπρινός. Στην πράξη όμως μετά, όταν ισχύθη η δημοτική εξουσία... Θέλω να πω, η κυβέρνηση έβγαλε σχήμα. Αυτό λέω. Όταν ισχύθη η δημοτική εξουσία, δήμαρχος ήταν ο Βασίλης ο Λαμπρινός και την εξουσία ουσιαστικά την ασκούσε ο Βασίλης ο Λαμπρινός μέσω, φυσικά, τώρα, μέσω των αντιδημάρχων. Ο ισχυρός όμως λέει στη δημοτική ομάδα... Δεν λειτουργήσαμε ποτέ ιδιαίτερα κομματικά, γιατί ακριβώς... Ήμασταν άνθρωποι οι οποίοι είχαμε τα δικά μας εκτοπίσματα ο καθένας στον πολιτικό του χώρο, στην κοινωνία μέσα και δεν καταλάβαμε ότι έπρεπε να έχουμε αυτές τις ισορροπίες, οι οποίες ισορροπίες λειτουργήσαν για το καλό της πόλης. Και θα δείτε, και θέλω να πιστεύω, ότι αυτό θα επηρεάσει και είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, θα επηρεάσει και τις υπόλοιπες πολιτικές εξελίξεις. Και δεν πιστεύω ότι στήρα ένας πολιτικός οργανισμός, είτε Νέα Δημοκρατία λέγεται αυτό, είτε ΣΥΡΙΖΑ λέγεται αυτό, ναι, ότι μπορεί από μόνος του να δείξει μία τροχιά για ένα δήμαρχο. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μέσα στην πόλη 42%, 48%, δεν θυμάμαι πόσο πήρε στις πολιτικές εκλογές. Και όμως δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Γιατί η πόλη είναι κάτι το διαφορετικό. Κύριε Πασπάτη, ο δήμαρχος ήταν ο Λαμπρινός μέσα από το εγχείρημα αυτό. Αλλά όλοι έλεγαν ότι ο ισχυρός της δημοτικής ομάδας ήταν ο Πασπάτης. Ήταν έτσι? Όχι. Εγώ είμαστε ισότιμοι. Και το ρωτώ τώρα αυτό για να σας κάνω την πάσα. Αν είστε ο ισχυρός της δημοτικής ομάδας, δεν έχετε ακούσει τίποτα από τους υπόλοιπους? Θέλει κάποιος να ηγηθεί? Οι φιλοδοξίες είπα. Εγώ δεν ήμουν ισχυρός με την έννοια. Ποτέ μου δεν δέχτηκα τέτοια πράγματα. Είχα μια στενή προσωπική σχέση και συνεργασίας και εκτίμησης με τον Βασίλη τον Λαμπρινό. Την είχατε ή την αποκτήσατε μετά? Την είχα και την απέκτησα. Και είχαμε 10 χρόνια αγαστή συνεργασία. Ούτε δημιουργική διαφωνία δεν είχαμε. Ούτε δημιουργική διαφωνία. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή εγώ είχα το δικό μου, σας λέω, εκτόπισμα. Ναι. Συνέχισα να εργάζομαι βασικά στο νοσοκομείο. Προσπαθούσα να τηρώ το θεσμικό ρόλο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή ξέρω διεργασίες οι οποίες υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκτεθεί και λένε ότι θα ήθελαν να είναι υποψήφιοι δήμαρχοι. Αυτή τη στιγμή επισήμως ξέρω τον κύριο Αλεξάκη από την περιφέρεια. Ο οποίος το έχει πει. Αυτή τη στιγμή κάποιος επίσημα να έχει πει ότι θα είναι. Παραταξιακά λέω. Ο Αλεξάκης θα πάρει την παράταξη τη δική σας. Όχι, δεν νομίζω. Είναι κάτι το οποίο θα το δείξει το μέλλον. Σας είπα μία έκφραση που θέλω να την ακούσετε. Θα ήθελα να συνεχίσει τη δύναμη πολιτών. Δεν είναι απαραίτητο όμως να συνεχίσει. Είναι μία δημοτική παράταξη, διακομματική, που δημιουργήθηκε και το 2013 κάτω από ένα ορισμένο πολιτικό κόνσεπτ, κάτω από μια συγκεκριμένη πολιτική και κοινωνική διαδικασία, μπορεί, πραγματικά θα ήθελα να συνεχίσει. Τι πιθανότητες έχει να συνεχίσει? Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να σας πω αυτό. Λέω. Εξαρτάται πάρα πολύ από το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών. Αλλιώς των βουλευτικών, λέτε. Συγγνώμη, των βουλευτικών εκλογών. Ναι, όταν λέω πολιτικές, και να σας μιλήσω και πιο πρακτικά. Είναι αλλιώς. Γιατί εξαρτάται από εκεί? Θα σας πω γιατί. Ας πάρουμε το πρόσωπό μου. Αλλιώς θα επιδράσω εγώ ή θα είναι η διεισδυτικότητά μου, εάν είμαι βουλευτής Ηρακλείου στο μεσοδιάστημα μεταξύ βουλευτικών και δημοτικών εκλογών, και αλλιώς θα επιδράσω αν δεν έχω εκλεγεί. Είναι απλά τα πράγματα. Αν εκλεγείτε όμως, θα είστε υποψήφιος δήμαρχος? Όχι. Αν εκλεγείτε βουλευτής, όχι. Αν δεν εκλεγείτε, ούτε. Άρα πώς να επιδράσετε να κρατήσετε την ομάδα? Είναι η επίδραση, δεν είναι. Είναι το πώς θα επηρεάσει τη διαδικασία. Σας λέω, δεν είναι αυτός σκοπός μας και δεν έχουμε καμία αρχομανία. Μιλάω τώρα εκπροσωπώντας και τον Βασίλη τον Λαμπρινό. Δεν έχουμε καμία τέτοια διάθεση. Θα θέλαμε να συνεχίσει το πολιτικό κοινωνικό εγχείρημα της δυνάμεις πολιτών, το οποίο διοίκησε και την πόλη για κοντά στα 10 χρόνια. Αλλά δεν έχουμε και στο μυαλό μας αυτούς τους σκοπούς. Έχετε δεξιούς που λένε στην ομάδα, έχετε κεντρώους, έχετε και αριστερίζοντες. Ποιος θα μπορούσε να τους συγκρατήσει όλους αυτούς? Μέσα από την παράδειξη. Ένας άνθρωπος όπως είναι ο Βασίλης ο Λαμπρινός, στον οποίο όλοι, εάν εμένα παραδείγματος χάρη θα ήθελα πριν από μερικά χρόνια να είχα μια άλλη πολιτική πορεία, θα μπορούσα πιθανά να το κάνω. Εγώ όμως ήταν σαφής οι διαθέσεις μου από την αρχή ότι ήθελα την κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί σε αυτήν πιστεύω, κύριε Συμβουλάκη, ότι μπορώ να προσφέρω στο μέσο Ηρακλειώτη περισσότερα. Έχω την αίσθηση, μακάρι να μην επιβεβαιωθώ, ότι τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά για το αν θα συνεχίσει να υπάρχει δύναμη πολιτών, αλλά αυτό δεν είναι και απαραίτητο, όπως είπατε. Καμιά δημοτική παράταξη δεν συνεχίζει ΕΣΑΗ παρά μόνο η Ιράκλεια Πρωτοβουλία εδώ και 30 χρόνια. Ναι, δεν θα θεωρήσω ότι είναι απαραίτητο. Σας είπα, θα ευχαριστηθώ πάρα πολύ να συνεχίσει, αλλά δεν θα στεναχωρηθείτε. Όχι, δεν θα στεναχωρηθώ. Δεν θα θεωρήσω ότι είναι κακό, δεδομένου ότι ήταν μια πολιτική κίνηση, δημοτική πολιτική κίνηση, η οποία δημιουργήθηκε κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και πιθανά να κρίνει ο κόσμος, αυτό ξέρετε, το πώς θα λειτουργήσουν και τα πρόσωπα. Ναι, τα πρόσωπα. Εξαρτάται και από το πώς ο κόσμος θα τα πιέσει αυτά. Εμείς δεν βρισκόμαστε εκεί πέρα εκφράζοντας μόνο τον εαυτό μας. Βρισκόμαστε εκεί μέσα από χιλιάδες ψήφους που έχουν πάρει πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή επηρεάζονται και αυτοί από αυτούς τους ανθρώπους. Εάν είναι δεν βρει βηματισμό νέου δύναμης πολιτών με καινούριο ηγέτη. Η οποία βέβαια δεν είναι η πλειοψηφούσα παράταξη αυτή τη στιγμή. Εννοείται βάσει των δημοτικών εκλογών του 19. Ναι, μπορεί να μην είναι η πλειοψηφούσα παράταξη την πρώτη Κυριακή, αλλά ο Βασίλης ο Λαμπρινός εξελέγει μεν σαν άτομο, δηλαδή ο Δήμαρχος, αλλά εξελέγει με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και με κάποιους συγκεκριμένους συνεργάτες, οι οποίοι ήταν εκτεθειμένοι, ήταν γνωστοί. Κύριε Πασπάτη, το γεγονός, το γνωρίζω αυτό καλά, τώρα θα το πω, δεν ξέρω πόσο σας αρέσει να το ακούγετε, αλλά το 2013-2014 γνωρίζω ότι είχατε δεχτεί πιέσεις να ηγηθείτε του σχήματος, να είστε ο υποψήφιος Δήμαρχος του Ηρακλείου. Πιστεύετε ότι χάσατε αυτή την ευκαιρία να είστε 8 χρόνια δήμαρχος και 4 χρόνια βουλευτής? Δεν ξέρω. Δηλαδή θέλω να πω πώς το χαρίσατε στον κύριο Λαμπρινό. Κοιτάξτε, όχι. Προσέξτε. Καταρχήν, θα σας πω μια μικρή ιστορία. Το 2002, στις δημοτικές εκλογές του 2002, που τότε εξελέγει ο κύριος Κουράκης και ήταν εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Δροκαδάκης, το οποίο είχα εκλεγεί με τον Γρηγόρη πρώτος δημοτικός σύμβουλος, πρώτη μου με τα δημοτικά. Και ήταν και από τα υψηλά της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, τα ποσοστά. Τότε ήμουν και γραμματέας στο κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία, με πρόεδρο τότε τον Νίκο τον Χαριτάκη. Είχα μια ιδιωτική σχέση, πολύ ισχυρή, τότε με το γραφείο του Προέδρου του κυρίου Καραμαλίτη τότε. Λοιπόν, τότε τίθεται ένα θέμα, το εάν η Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε να υποστηρίξει μια κομματική υποψηφιότητα, την οποία την ενσάρκωνε απόλυτα ο κύριος Δροκαδάκης, ή αν θα μπορούσε να υποστηρίξει μια υποψηφιότητα, όπως ήταν τότε του Γιάννη Τουλεπιδάκη, ο οποίος είχε δείξει τη διάθεση τους πρώτους μήνες και πολλές φορές με είχαν ρωτήσει. Την ανακοίνωσε τότε και την απέσυρε στην περίφημη συνέντευξη στον Γκάλαξη. Με είχαν ρωτήσει τότε και είχα πει ότι η προσωπική μου, και αυτό ξέρετε μου έμεινε στο πίσω μέρος του μυαλού μου, και είχα πει ότι εάν θέλουμε να κατέβουμε με τη Νέα Δημοκρατία και να πάρουμε ένα ποσοστό τέτοιο το οποίο θα το χρησιμοποιήσει η Νέα Δημοκρατία, που πάει καλά γιατί ήταν προς τις εκλογές, τότε να πάμε με μια κομματική υποψηφιότητα. Αν θέλουμε να αλλάξουμε το χάρτη της πόλης του Ηρακλείου, να εκλέξουμε μια ομάδα η οποία θα είναι περισσότερο πολυκομματική μέσα από ένα εντελώς περιβάλλον Πασόκ, το οποίο τότε ήταν ο Δήμος Ηρακλείου, να υποστηρίξουμε την κίνηση του κυρίου Λαμπρινού. Οι δικές μου απόψεις, ενός νεαρού τότε ήμουνα 41 χρονών άνθρωπο, δεν εισακούστησαν. Ξέρετε κάτι, το τραβούσα πάντα μαζί μου αυτό το πράγμα, και όταν το 2014 με πίεσε πάρα πολύ ο Αντώνης ο Σαμαράς να κατέβω δήμαρχος Ηρακλείου, και ήταν δεδομένο, τα έχω ξαναπεί αυτά τα πράγματα, ότι όταν εγώ μπήκα και μίλησα με τον Αντώνη του Σαμαρά για αυτό το θέμα, ήξερα ότι μπαίνοντας στο γραφείο του μέσα, ή θα δεχόταν τη λύση της Δυνάμεως Πολιτών, ή θα κατέβαινα εγώ δήμαρχος Ηρακλείου. Νομίζω ότι τον έπεισα και σωστά τον έπεισα, και νομίζω ότι και αυτό σωστά απεφάσισε να στηρίξει τότε η Νέα Δημοκρατία αυτή τη δύναμη πολιτών, και αυτό απεδείχθη εκ του αποτελέσματος. Εσείς προσωπικά όμως δεν θεωρείτε ότι χάσατε την ευκαιρία? Όχι, γιατί να είστε δήμαρχος? Γιατί εμένα πάντα σκοπός μου ήταν η κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί σας ξαναλέω και το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα γίνομαι κουραστικός για τους τηλεθεατές σας, ότι εκεί πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω τα περισσότερα, και οι γνώσεις που έχω, η εμπειρία μου, που τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική τη λέξη εμπειρία. Η πολιτική θέλει την ορμή της νιώτης, θέλει λίγο το ανανεωτικό, αλλά θέλει σαφέστατα την εμπειρία, θέλει λίγο τα γκρίζα μαλλιά, αν όχι τα άσπρα, τα γκρίζα μαλλιά τα χρειάζεται. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή την ενσαρκώνω. Δεν το έχετε σκεφτεί, δεν το έχετε μετανιώσει ποτέ. Θέλετε να σας ρωτήσω, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε για το επόμενο διάλειμμα, έχουμε 2 λεπτά, Ίσως δεν πρέπει να το απαντήσουμε, αλλά να θέσουμε το ερώτημα. Θα θέλατε να γυρίσουμε τα χρόνια πίσω, να μας πείτε στην πραγματικότητα, αλλά να μας πείτε πράγματα που ίσως δεν έχετε μοιραστεί, πώς στήσατε την ομάδα, πώς ήρθατε σε επαφή με τους ανθρώπους αυτούς για να κάνετε την Δύναμη Πολιτών? Κοιτάξτε να δείτε, στη Δύναμη Πολιτών, εγώ το δεύτερο... Να πάμε στο διάλειμμα και να το πούμε αμέσως μετά.